Τέσσερις παίκτες στον τείχος από πλευράς Απόλλωνα. Τελικά ο Μαρκάσα θα γεμίσει την περιοχή. Ο Ατάντα το γύρισμα, το σούτ του Ρούπιο στην αγκαλιά του Βάλε. Αφού η μπάλα κόντραρε και στον Χαντανή, έχω την εντύπωση. Ο οποίος σήκωσε το κεφάλι και είδε τον Σκέμπρη. Ο Μερκής τον κλείνει, ο Σκέμπρη, ο Αλίπιο ξαναπαίρνει μπάλα, πλασάρει δίπλα από τα δοκάρια. Στο 13, ευκαιρία και πάλι για την Ομόνια αυτή τη φορά με τον Αλίπιο. Οι Γάλλοι άλλαξαν και πάλι την μπάλα, Μαροκινός ο Χαντανή για τον Βασιλείου και τώρα ο Σαγκόη. Συρτά για τον Γιέ, τον είδε, το πλασέ, επέμβαση καλή από τον Μορέιρα στο 18, σε αυτή την ωραία επιθετική προσπάθεια του Απόλλωνα. Ακέστο παιχνίδι στην πορεία. Να δούμε τον Χαρτανή που πάτησε η σέντρα του Ρομπέρ. Ο Γκιέ κεφαλιά 1-0. Ο Άμπραμ Γκιέ σκοράρει και δίνει το προβάδισμα στον Απόλλωνα στο 36. Σε αυτή την φαρμακερή σέντρα, η καρφωτή κεφαλιά του Αφρικανού. 1-0 με τον Άμπραμ Γκιέ. Ενώ ξαναβλέπουμε, με συγχωρείς, την πολύ ωραία σέντρα. Νομίζω από τον Ρομπέρ. Όλα τα λεφτά ήταν η σέντρα. Ναι, πίσω γιατί... γκολ ήταν. Στο κεφάλι του Γκιέ, ο οποίος ουσιαστικά είχε να σημαδεύσει σωστά από εκεί και πέρα. Το έκανε και νίκησε τον Μορέιρα ανοίγοντας το σκορ. Ναι, μπορεί. Καλή εκτέλεση. Κεφαλιά από την άμυνα του Απόλλωνα, Λεάνδρο. Το σουτ, ο Βάλε με διπλή προσπάθεια. Στο 62. Με Ρομπέρ. Πίσω από την μπάλα. Εκτελεί ο Γάλλος. Πολύ καλή εκτέλεση. Δίπλα από τα δοκάρια του Μορέιρα. Ο Γκιέ νομίζω ήταν ο πρωταγωνιστής και πάλι. Ατάντα. Κάνει λάθος γύρισμα πάνω από στην φάση ο Χάμπερ. Δεν βρήκε μπάλα. Τώρα γυρίζει. Πλασάρει ο Γκαρσία. Δοκάρι. Ο Λόπες. Η φάση δεν τελείωσε. Τώρα κάνει το σουτ πάνω από τα δοκάρια. Τεράστια ευκαιρία διπλή για τον Απόλλωνα. Άνοιγμα για τον Ρουσά, ζητούν offside, αφήνει το παιχνίδι ο Χρήστου. Ρουσάς, η σέντρα πονηρεί το πλασέ 1-1. Ισοφαρίζει στο 78 με τον συνήθι ύποπτο Αντρές Κέμπρη η Ομόνια. 1-1 στο 78. Γιατί ζήτησαν offside του Απόλλωνα. Βλέπουμε είναι 4-4 ή 5-4. Η σέντρα και... εδώ και το τελείωμα του Σκέμπρη, ναι. Πολύ καλή σέντρα από τον Ρουσά. Δεν μπορεί. Και κίτρινη κάρτα ο Σκεμπρί, γιατί πανηγύρισε μπροστά από την κερκίδα του Απόλλωνα. Η οποία είναι η πρώτη του στο πρωτάθλημα. Εδώ ο Ρουσάς κράτησε ωραία. Ήθελε να κάνει την αλλαγή τώρα ο Απόλλωνας. Γέμισμα του Κυριάκου. Κεφαλιά που έγινε από κοντά 2-1. Η Ομόνια που φέρνει τα πάνω κάτω με τον Σκεμπρί και βάλει. Να χτυπά στο 86. Αντρές Σκεμπρί. Ο άνθρωπος ο οποίος γυρίζει για λογαριασμό της Ομόνιας στο ντέρμπι. Ξανά εδώ η φάση. Η πρώτη κεφαλιά χώθηκε ο Σκέμπρη. Πρόλαβε, τοποθετήθηκε μπροστά από τον Καρυπίδη. Και από κοντά ανοίγησε τον Βάλε.